Φρύλωσολέ, φρύλωσολέ, φρύλωσολέ Απολλωνά. Φρύλωσολέ, 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 ολέ, ολέ. Φρύλωσολέ Απολλωνά. Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, η ώρα σήμανε παιδιά. Άναψε φως, νίκης Πυρσός, σήμερα βάλτε γιορτινά. Πρώτη φορά όλη θεριά, όλοι ας πούμε δυνατά. Τραγουδιστά, τραγουδιστά, όλοι ας πούμε δυνατά. Φρύλωσολέ, φρύλωσολέ, φρύλωσολέ Απολλωνά. Φρύλωσολέ, φρύλωσολέ, φρύλωσολέ ολέ ολέ. Φρύλωσολέ Απολλωνά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα πέμπταλίο live podcast. Μαζί σας και σήμερα ο Κωνσταντίνος και ο Νεοκλής. Ο Νεοκλής και ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κότσο μου. Γεια σου Νεοκλή. Το πρώτο live podcast για το 2022 και επί της ευκαιρίας να σε ευχηθούμε όλους καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και εγώ. Να υπενθυμίσουμε ότι όσοι θέλουν μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση μέσω του live στο Facebook και ότι το σημερινό επεισόδιο, όπως και όλα τα άλλα, θα μπορείτε να τα έβρετε στα channels μας στο YouTube και στο Spotify μετά το τέλος του επεισοδίου. Ήταν για την ομάδα μας στη Λάρνακα εναντίον της ΑΕΚ σε έναν ντέρπι κορυφής που δυστυχώς οι συγκυρίες, οι τύχοι και ίσως και κάποιοι άλλοι παράμετροι δεν άφησαν την ομάδα μας να κερδίσει και να πάρει έναν βαθμολογικό αβαντάζ το οποίο να δημιουργούσε διαφορετικά δεδομένα για τη συνέχεια. Κότσο, πες μου τα λίγο. Όπως είπες Νεοκλή μου, δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με κάποια γεγονότα πάλι που δεν αφορούν αποκλειστικά το αγωνιστικό κομμάτι. Πριν να προχωρήσουμε όμως σε τούτα, θέλω ναι, να ξεκινήσουμε με το αγωνιστικό. Εννοείται, εννοείται. Να τα πούμε και μετά για τα τσιάν που έγιναν. Αλλά καθαρά για το αγωνιστικό, όπως είπες, ένα δυνατό παιχνίδι, χωρίς πολλές φάσεις. Δηλαδή και όπου τις ομάδες ήταν τα παιχνίδια της ΑΕΚ τουλάχιστον ούτε η μια ούτε η άλλη έκαναν το καλύτερο τους παιχνίδι. Νομίζω πρώτη χρόνια είχαμε καν φάση, δεν θυμούν να γίνει τίποτε το μέτρο. Μπήκαμε στο δεύτερο εμίχρονο, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, στο 49 με μπορώ από μια αμυντική αδράνεια αν μπορούσαμε να αντιδράσουμε καλύτερα. Αλλά είδαμε μια άμεση αντίδραση, ύστερα από ένα λεπτό με τον Ντανίλο. Ήρθε μετά το αυτόν γκολ του Ντανίλο, εντάξει, άτυχη στιγμή, αλλά γίνον που απογοητεύτηκα είναι ότι μετά που γίνον εσβήσαμε. Συμφωνώ. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο είχαμε μια πολύ καλή προϋπόθεση μαζί με τον Ήλιεφ. Με τον Ήλιεφ και με τον Αλεσάμι στην αρχή, αλλά ήταν παραπάνω προϋποθέσεις, δεν έγινε το μεγάλο. Εντάξει, η φάση του Ήλιεφ για μένα ήταν ευκαιρία γιατί έκοψε την οχαμά, έδωσε στο ύψος του πέναλτι με το καλό του το πόδι. Περίμενα ένα πολύ καλύτερο τελειώμα απέναντι στο δεύτερο τερμοφύλακα της ΑΕΚ, τον οποίο περίμενα να το δυσκολέψουμε λίγο παραπάνω με σούτ στις περιπτώσεις που ήμασταν κοντά στην επανορθωτική. Βρεθήκαμε στο σκορ με μια αμυντική αδράνεια. Κατέβασε τον Τρισκόφσκι του Ρωμό, έγινε το 1-0. Ισοφαρίσαμε νωρίς, σχεδόν άμεσα, στα 2 λεπτά, με ένα πολλά ωραίο γκολ του Ντανίλο, ο οποίος για μένα χτες ήταν ο MVP της ομάδας, ανεξαρτήτως της άτυχης στιγμής και του αυτόν γκολ, έβαλε λάθος το πόδι, του συμβαίνουν. Εντάξει, είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής ο οποίος εξελίσσεται, δείχνει ότι ο προπονητής, για να πάμε στο θέμα της τακτικής προσέγγισης, αν δεν είμαστε ειδικοί, εφάνηκε ότι σε σχέση με το παιχνίδι του πρώτου γύρου, ο προπονητής είχε ξεκάθαρη οδηγία στα ακραία μπακ να μην ανεβαίνουν. Όχι όσο πολλά όσο ανεβαίνουν. Νομίζω ότι φάνηκε πάρα πολλά, ειδικά από το Χαμάς που το βλέπουμε κάθε φορά, match.
Ακριβώς. Που έχει τουλάχιστον 10 να πω επελάσεις που αριστερά, εχθές είδα το σε μια δυο περιπτώσεις να ανεβαίνει μόνο. Και περιόρισε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ για μένα δεν μας έκαμε κάτι ιδιαίτερο. Και τον κόλ ήρθε σε ανύποπτο χρόνο χωρίς να πιεστούμε οτιδήποτε. Πιστεύω ότι αν δεις το παιχνίδι λίγο πιο σφαιρικά, καμιά ομάδα δεν έπιασε τόπο αποδοσή. Ήταν δυνατόν παιχνίδι όπως είπες με παραπάνω μονομαχίες. Θεωρώ ότι μπορούσαμε κάλλιστα να αποφύγουμε την ίτσα. Με λίμπα ρεσότερη τύχη και λίμπα προσοχή να μπορούσαμε να αποφύγουμε την ίτσα. Τούτο που απογοητεύσε και εμένα ήταν, συμφωνώ μαζί σου, ότι ναι μεν δεχτήκαμε έναν άτυχο γκολ σε μια στιγμή που... Πού πάλε τα σχετικά νωρίς. Συμβαίνει μια φορά στα χίλια παιχνίδια. Μα είδες, εφάμε το τέρμα στο 49, στο 50-51, ποτέ το βάλαμε, βάλαμε το αμέσως. Μετά που γίνονται τον γκολ, εφάνηκε και όπου θέμα ψυχολογίας και όπου θέμα μπορώ από και επιλογών του προπονητή, γιατί από ό,τι εφάνηκε ότι ο Τσόρνικερ ένιξε τις επιλογές που να ήθελε και ο ίδιος. Και νομίζω επηρέασε πολλά στην εκβάση του αγώνα. Επηρέασε γιατί είχες 35 λεπτά μια ΑΕΚ η οποία μπορούσες καλύτερα να παίξεις ένα στρωτό ποδόσφαιρο. Ακριβώς, να ήταν καλύτερη σου. Ναι, ήταν πολλά ποτέ κάνει την καλύτερη της εμφάνισης η ΑΕΚ. Γιατί του εναντίον έχοντας δει την ΑΕΚ λίγα παιχνίδια νομίζω μπορεί ότι μπορεί ακουστεί παράξενο τον που να πω. Αλλά ο Απολλώνας αν έπαιζε όπως έπαιξε που εδεχτήκαμε την ήταν το πρώτο γύρο στο 1-4 τουλάχιστον μέχρι το 2-0. Ναι, μέχρι το 2-0 νομίζω είναι πολύ καλό στο... Αν έπαιζες έτσι όπως έπαιξες χτες, μπορούσες να πάρεις το παιχνίδι. Εντάξει, εγώ απογοητεύτηκα και συμφωνώ μαζί σου για το ότι δεν αντέδρασες τα τελευταία 35 λεπτά τουλάχιστον να σώσεις τον πόντο, που ήταν σημαντικό. Όμως, υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά, να τα πω, δικαιολογίες, πραγματικότητες μάλλον, που δεν μπορείς παρά να τις σημειώσεις. Το γεγονός ότι λείπει που τους... διαγράφηκε ο Στορ, το οποίο για μένα ήταν αναμενόμενο. Έμεινε ο Νταμπό, ο Πίτας, ο Τζάνγκα και ο Ίντζα. Για μένα οι δύο πιο αποτελεσματικοί του σέντερφορ, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα νούμερα, ήταν εκτός. Άρα αναγκάστηκε ο προπονητής να βάλει τον Ίντζα μαζί με τον Γιάνγκα. Ο Γιάνγκα δείξε μου ότι μπορεί να κατεβάσει μπάλες, αλλά θέλει ακόμα ένα δίπλα του διαφορετικό στυλ. Ο Ίντζα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει και σε ποιο βαθμό, εμένα δεν μου δείξε κάτι. Απογοητεύτηκα και εγώ από τον Ίντζα χτες, απολύτως τίποτε. Να πούμε ότι ο άνθρωπος ήρθε σαν τέταρτη, πέμπτη, έκτη επιλογή στο ρόστερ. Εννοείται. Εντάξει, για να ξέρουμε και με ποια δεδομένα μιλούμε. Έπαιξε χτες ο Νασιμέντος στα στόπερ, μίλησε για Αδράνια, αν υπήρξε η Αδράνια στη φάση του γκολ. Δεν έγινε το τραγικό λάθος όμως πίσω. Είδαμε το Αλεθάμι να είμαι. Μόνο πορτάρις εν έπαιξε. Ο Αλεσάμι ήταν θετικό και στο παιχνίδι με το Αβουέλ σαν τρίτο στόπερ και χτες έπαιξε και εξτρέμ, έπαιξε και κόφτης και εξελίσσεται σε τζόκερ της ομάδας. Θετικό ότι πήγε μέσα στην εξίωση ο Αλεσάμι. Αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά και ο Αλεσάμι. Και που διαφορετικές θέσεις βλέπεις ότι ο προμετής ανακατεύει την τραβουλά. Είδαμε το Ζράτη να παίζει έξω αριστερά, να παίζει κέντρο, να παίζει σέντερφορ σε μια φάση. Προσπαθεί και ο προπονητής με τις περιορισμένες επιλογές που έχει και λόγω τραυματισμών και λόγω κορονοϊού να βρει τις λύσεις. Ελέαμε πριν τα Χριστούγεννα ότι τούτο που να θέλαμε εμείς το ιδανικό ήταν να έρθουν παίχτες που τις αρχές του Γενάρη, γιατί ο Γενάρης είναι σημαντικός. Αναβλήθηκε το παιχνίδι με την ΑΕΛ, είχαμε μια έξτρα εβδομάδα, αλλά η ομάδα για μένα προσωπικά φαίνεται γυμνή σε κάποιες θέσεις. Έχουμε, για μένα έχουμε θέματα σε όλες τις γραμμές. Και φάνηκε νομίζω. Θέλεις επιστροφές βασικών ποδοσφαιριστών και θέλεις και μεταγραφές ουσίας για να μπορέσεις να επανέλθεις στα στάνταρτ τα οποία έχεις. Και ο παίχτης που είναι αυτή, σου μιλώ τώρα για το Γενάρη γενικά που μιλώ, που και ο παίχτης που θα τον έχει σαν βασικό, οπότε του ζητήθηκε να μπει μέσα στο παιχνίδι και να παίξει, θα προσφέρει κάτι. Πολλά σημαντικό. Δυστυχώς είχαμε κάποιους παίχτες. Όχι μόνο νεχτές γενικά, που είναι πρόσφαιρα. Και εν τούτον το θέμα. Εν πραγματικότητες τούτα, και καλά να τα δουν και υπεύθυνοι προγραμματισμού μας σε μεταγραφική περίοδο, διορθώνεται η κατάσταση, δεν είναι μία αναστρέψιμη, είσαι κοντά στην κορυφή και χρειάζεται σωστή ενίσχυση της ομάδας το Γενάρη. Λέαμε το που πριν, ήρθενον την κοινή ακόμα. Μα έγραψες το σαν μεταγραφή, μιλώσου καθαρά για μεταγραφικό. Πρέπει να τους δεις σε ποια κατάσταση είναι ο Ντιγκίνη μετά τους χιαστούς και σε ποιο είναι το επίπεδο του Ναϊόκ. Αν δεν είναι έτοιμος ο Ντιγκίνη, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Επειδή για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τζαμί. Μα ήδη το πληρώνεις το ότι δεν είναι έτοιμος ο Ντιγκίνη, γιατί με έναν Ντιγκίνη στο αρένα ίσως είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Και όχι μόνο με τον Τιγκίνη, χτες για μένα έλειπαν δύο από τους καλύτερους παίχτες του Απόλλωνα φέτος, ο Ισρακ Χολ και ο Νταμπό. Πιο φορμαρισμένοι σίγουρα. Ο Νταμπό σίγουρα πιο φορμαρισμένος, ο Χολ σίγουρα για μένα που σταθερή τους πιο σταθερούς, αν όχι ο πιο σταθερός. Και έχετε το 2-1, επαναλαμβάνω, χωρίς ο αντίπαλος να κάνει το κάτι το ιδιαίτερο. Και τούτο που με στεναχώρησε εμένα, διότι αν επέρναμε στο αρένα και παίζε μας μπαλάραν η ΑΕΚ και κέρδιζε μας 5-0-3-0 και λέγαμε ok, διαφορετικό επίπεδο, ήταν καλύτεροι μας, κερδίσαν μας, όπως είπαμε με τον Άρη, για παράδειγμα. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα για μένα. Εγώ στεναχωρηθήκα γιατί μπορούσες κάλλιστα να αποφύγεις την ΙΤ. Ναι. Δεν την απεφύγες. Επαναλαμβάνουμε και μια καινούργια ομάδα, δηλαδή είναι καλά να κάνουμε και ένα βήμα πίσω και να λέμε πού ήμασταν το καλοκαίρι, πού είμαστε τώρα, ποια είναι η προοπτική. Ο αντίπαλος έπαιζε φουλ με τον τρόπο που έπαιζε φουλ, αλλά έπαιζε φουλ και εσύ έπαιζες με σημαντικές απουσίες, με παίχτες ανέτοιμους, να πούνε ότι ο Μαυρίας έκαμε δύο μήνες να παίξει, το ίδιο και ο Αλπάνης, το ίδιο και ο Χάμπος που πήγαιναν αλλαγή. Και ο Νασημέντο έπαιξε μόνο. Και τούτοι όλοι εφανήκαν επηρεασμένοι. Είναι επηρεασμένος ένας παίχτης, δεν έχει ρυθμό. Ξεκάθαρα είναι ρυθμό. Εμπήκε μέσα ο Νασημέντο που έξε μόνο με την Άχνα βασικός, η προηγούμενη του εμφάνιση βασικός νομίζω με την ΑΕΚ τον πρώτο γύρο. Άρα αντιλαμβάνεται κάποιος εύκολα ότι ο Απόλλωνας έπαιζε λίγο με εντεκάδαν ανάγκης. Και τούτο που είπες και επισήμανε το και ο προπονητής στη διάσκεψη τύπου είναι ότι οι παίκτες που μπήκαν από τον πάγκο δυστυχώς για διάφορους λόγους είναι πολύ. Εντάξει, τώρα να μου πεις ο COVID για τούτα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Αλλά σε μια φάση είναι έμπορης, έτσι θα μπορείς. Τα πρωταθλήματα είναι 36 αγωνιστικές. Υπάρχουν αναποθηκές, τούτες ονομάζονται κάρτες, τραυματισμοί. Και πλέον ο κορονοϊός. Και πλέον και ο κορονοϊός που επηρεάζει τις ομάδες. Αν θέλει μια ομάδα να πιάσει πρωτάθλημα, πρέπει να έχει το απαιτούμενο βάθος. Ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή, για να μην κρυφκούμαστε πίσω από το δάχτυλο, δεν έχει το απαιτούμενο βάθος και φαίνεται που τα αποτελέσματα στις τελευταίες 5 αγωνιστικές που έχει μια νίκη μόνο με τον Εθνικό. Ξεκάθαρα τα πράγματα να τα λέμε όπως τα βλέπουμε, διότι έτσι είναι. Αν βλέπαμε μια ομάδα που είχε βάθος και μπαίναν μέσα οι παίκτες και άλλασε το παιχνίδι που το 60 και μετά και γύριζες το ή σοφάριζες, σίγουρα ήταν διαφορετικά πράγματα. Αλλά δεν το βλέπουμε. Καλός ή κακός, και επαναλαμβάνω, μια καινούργια ομάδα και ένα απολύτως φυσιολογικό που τις 15 μεταγραφές κάποιοι να με σου βγουν. Κάποιοι παίκτες να μένουν στο επίπεδο που θέλεις. Και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα φέτος, αν είναι τούτος ο στόχος, μπορεί για μένα να το διεκδικήσεις και να το χτυπήσεις βλέποντας και τους άλλους, συγκριτικά με τους άλλους. Χρειάζεται εμβολιασμός της ομάδας το Γενάρη, σωστός εμβολιασμός και έγκαιρος εμβολιασμός. Είμαστε, εγώ θεωρώ, τυχεροί μέσα σε όλη την ατυχία που αναβληθήκαν τα παιχνίδια με την ΑΕΛ του κυπέλου και του πρωταθλήματος, γιατί η κατάσταση μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη. Σίγουρα. Αν έπαιζες έτσι όπως παίζεις με τούτες τις απουσίες, κύπελλα και ακόμα έναν τέρπι προαθλήματος, θεωρώ ότι ήταν να δυσκολευτείς, τουλάχιστον να δυσκολευτείς. Άρα περιμένουμε να επανέλθουν κάποιοι παίχτες, περιμένουμε να γίνουν οι μεταγραφές και εγώ έχω πίστη στο πλάνο, έχω πίστη στον προπονητή. Ακόμα δεν χάθηκε τίποτε, είμαστε τζαμέ, εντάξει, παίζαμε στην τρίτη θέση, αλλά είναι ευκαιρία τους τώρα. Να σου πω και κάτι όμως, γιατί να μην βλέπουμε τα πράγματα μόνο στο Μάη. Εμένα ας πούμε να βλέπουμε λίγο πιο μετά. Βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά που έναν προπονητή μπορεί να είναι επιτελείο. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε. Είτε έρθει, είτε δεν έρθει το πρωτάθλημα το Μάη. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Μπορεί να το κάνει μέσα. Ναι, ρε φίλε, από τη στιγμή που βλέπεις δουλειά. Εγώ είμαι την άποψη. Σίγουρα θέλουμε το πρωτάθλημα, σίγουρα σε 16 χρόνια έχασαμε πρωτάθλημα, τα πόνε πρέπει να χάσουμε και φέτος είναι ευκαιρία να το πιάσουμε. Συμφωνώ. Αλλά μπορεί για κάποιο λόγο να μην το πιάσουμε. Για μένα, προσωπικά, δεν πρέπει να χαλάσουμε ό,τι χτίσαμε και να ξαναξεκινήσουμε το 0 τον Ιούνιο. Προπονητής υπάρχει, πρέπει να πάρει αποφάσεις για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ο ίδιος μιλά πλέον και ξεκάθαρα στις διασκέψεις. Και από τη στιγμή που να μείνει ο προπονητής, το πιο πιθανό είναι ότι θα κάνει πάλι το καλοκαίρι 15 μεταγραφές. Οπότε να έχεις. Να έχεις έναν κορμό. Διαφορετικό είναι η άποψή μας. Πρέπει να στηριχτεί ο προπονητής γιατί δείχνει δουλειά. Και η ομάδα γενικότερα. Και η ομάδα γενικότερα μέχρι που μπορεί να φτάσει τον Μάιο. Επισημαίνουμε κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε εμείς ότι χρήζουν βελτίωσης, που την άλλη όμως πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα, είναι η ομάδα μας, εν τζαμέ, βλέπετε όλοι τι πόλεμο δέχεται ο Απόλλωνας από διάφορους, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Διάφορους παράγοντες. Εντάξει, είναι τζαμέ, κάποιοι άνθρωποι κάνουν την προσπάθεια φιλότιμα,
Κάποιοι άλλοι προσπαθούν με κάποιους άλλους τρόπους να πάρουν κάτι. Και αυτό το πράγμα είναι και μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι και στην κοινωνία και ο καθένας ας αποφασίσει, ας αποφασίσει σε ποια κατηγορία ανθρώπου θέλει να είναι. Είναι που και άμπου φαίνεται. Πρώτα στην κοινωνία και μετά να επηρεάσει το ποδόσφαιρο. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας. Το ότι στο ποδόσφαιρο βλέπουμε κάθε χρόνο προσπάθειες κάποιος να γελάσει, κάποιο έτσι να το πω είναι κυπριακά, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε το λέγεται διαιτησία, είτε το λέγεται φέρνω παιχτή που το εξωτερικό και βάλω το μέσα και θέλει ας έχει πρόβλημα υγείας, θέλει ας μένει έχει του Απόλλου να του κόψουμε πόντους, να γίνει δουλειά μας και πάμε παρακάτω ή ένα ως βάλω μέσα, θέλας θετική, θέλας αρνητική και ασχολήσουν και 50 άτομα, ας πούμε, και πειράζει μας. Καταλάβες. Ή για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ανοίγουμε και κλείουμε τα ρουμπινέτα ή παίζουμε φιλικά με το φίλο μας τον τάδε. Βάλουμε μπλαστά δελτία υγείας. Ναι, που βάλει τη U19 μου μαζί μας και βάλει την πρώτη ομάδα μου. Και ξέρεις ποιο είναι το τούτο. Στα παραπάνω γεγονότα, το θύμα είναι ο Απολλώνας. Μιλούμε για ομάδα μας. Αν κάποιος άλλης ομάδας μπορεί να σου πει και εγώ το θύμα γιατί σήραν μου τη τσάκρα και το έναν και το άλλο. Ναι, έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά τώρα να σχολιάζουμε αν πήγαινε με τον Απολλώνα. Πάρα πολλά πράγματα διαχρονικά. Πρέπει η διοίκηση να κάνει εκείνα που πρέπει να κάνει. Υπάρχει τεράστια συζήτηση για τον απόϊχο του παιχνιδιού εχθές. Αν όντως έγινε έναν που έγινε ρε φίλε, πρέπει να αντιδράσει και η διοίκηση. Κοτσού μου, η άποψη δική μου είναι ότι τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται στο γήπεδο. Το πρώτο. Το δεύτερο όμως πρέπει να παίζονται στο γήπεδο επί ίσης όρης. Όταν κάποιος προσπαθεί με δόλιον τρόπο να πάρει κέρδος που κάτι το οποίο είναι ενάντια στους κανονισμούς, πρέπει να τιμωρηθεί. Είναι ρε φίλε, εννοείται. Να έρθουν να μου πούν οι άλλοι για τους δύο παίχτες. Ναι ρε φίλε, είναι οι δύο παίχτες. Αν έπαιζε ο Νταμπούς και ο Κολ ή ο Κατελάρης αν ήταν βασικός, νομίζεις να είναι το ίδιο. Φίλε μου, μπορεί να... μάλλον δεν θα είναι το ίδιο. Το θέμα είναι, αν έγινε η παρατυπία, εγώ συμφωνώ ότι η ομάδα πρέπει να κινηθεί για προστατεύσει τα συμφέροντά της. Και να σας πω και κάτι, διαβάζω διάφορα σχόλια που οπαδούς της ΑΕΚ και διάφορους δημοσιογράφους οι οποίοι φτιάχνονται στο ράδιο και στην τηλεόραση και λέουν τα πράγματα. Ναι, τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται στο γήπεδο. Αλλά από την άλλη, όταν κάποιος δεν παίζει με τους κανόνες. Καλά, ρε φίλε, σου γελάσει, γιατί πρέπει να το δεχτείς εσύ. Ναι, μα γιατί να φταίξω κιόλας. Και γιατί να φταίξω ότι επειδή έκανα τα συμπτώματα. Ναι, διότι ζούμε στη χώρα που κάνουν μαζί τα που μας κάνουν και έχουν και την απέτηση να σου πούμε. Δεν μου είπες το παράδειγμα χτες. Αν ο άλλος σε τσιλίζει, πας στη διάβαση, γιατί να μην του κινήσει εισαγωγή. Να είσαι εσύ κακός που το εκείνη εισαγωγή, μεγάλο σε τσίλησες. Καταλάβεις να μου σου λέω. Γιατί να μην το κάνεις. Ρε φίλε. Ο άλλον έφεραν τον... Ο άλλος δεν έχει ηθικό ενδιασμό και βάλει τον άνθρωπο μέσα δίχως να τον ελέξει. Αν είναι εντάξει. Μπορεί ο άνθρωπος μη κακό να έχει πρόβλημα με την καρδιά του να μείνει μέσα στο γήπεδο και να κόψει κανένα. Και μιλούμε για μια ομάδα η οποία δεν διεκδίκαν απολύτως τίποτε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και φτιάχνουν οι δημοσιογράφοι και λένε τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται στο γήπεδο. Να παίζουν στο γήπεδο, αλλά πρέπει να παίζονται και επίσης ώρες. Και όταν δεν παίζονται επίσης ώρες, είναι καλό να τα επισημαίνουμε και είναι καλό να τιμωρούνται για να μάθουν την επόμενη φορά να παίζουν τίμια. Απλό. Και σε δουν το παράδειγμα που έγινε με την ΑΕΚ, με τα τεστ, μιλούμε μόνο για ποδοσφαιρικό παράπτωμα, ας το πούμε. Μιλούμε για τον κορονοϊό. Φίλε, είναι θέμα υγείας το οποίο αν όντως έγινε η παρατυπία δεν είμαστε σε θέση εμείς να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Εντάξει. Διαβάζουμε δεξιά. Και ας πω και αλήθεια ρε Μιόκλη μου. Επειδή ζούμε και στην Κύπρο, δεν ξέρω. Εντάξει ρε. Δεν ξέρω πραγματικά το... Τα με πιο μεγάλες υποθέσεις που είναι... που τις κοιτάζει η Interpol και είναι μέσα στα συρτάρκα της αστυνομίας. Για έντες αμνίου. Όλες παραδόξες έχουν ακόμα μείνει ονόματα, αλλά τέλος πάντων. Και είναι ο κάθε παράγοντα και να λέει αν μπορεί να λέει. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, φίλε. Έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Αν έγινε παρανομία... Να μην έχεις παραπονό όμως. Ρε φίλε, για μένα δεν πρέπει να έχει κανένας την απέτηση που τον Απόλλωνα ή που τον οποιοδήποτε Απόλλωνα να μην κάνει ένσταση. Και να σου πω και κάτι το οποίο μπορεί να με να θυμάσαι, εγώ θυμούμαι το γιατί έζησα το. Το 2004 ο Απόλλωνας εγκινδύνευε να μέσα με υποβιβασμό. Επίαμε, παίξαμε ένα παιχνίδι στο Μακάριο, αν δεν κάνω λάθος, και μπήκε ο Σκνίπας μέσα αλλαγή, ο οποίος χωρίς να είναι γραμμένος στο φύλλον αγώνος, ο Απόλλωνας εκαθάρισε το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, 5-0. Και χάσαμε το στα χαρτιά και κινδυνεύσαμε να παίζουμε δεύτερη κατηγορία για ένσταση. Δηλαδή λυπούμε πάρα πολύ. Όταν ο άλλος βάλει μέσα παίχτη, ο οποίος, αν όντως οι παίχτες ήταν θετικοί και παίξαν, έθεσε την υγεία όλων των υπολείπων παίχτων της ομάδας του, της αντιπάλου ομάδας.
και του διαιτητή σε κίνδυνο. Και των ανθρώπων που περιτριγυρίζουν τα άτομα που ήρθαν επαφή με τούτα, οικογένειες π.χ. Και επειδή έκατσα και θυκεύασα και λίγο και την προκήρυξη, αλλά και το πρωτόκολλο που έφκαλε η ΚΟΠ, αν όντως λέει το πρωτόκολλο, λέει ξεκάθαρα, το πρωτόκολλο είναι ξεκάθαρο. Λέει, αν υπάρχει θετικό κρούσμα, που ευκήκε θετικό μου PCR, δικαιούται μόνο να παίξει, αν στη δέκατη μέρα που την ημέρα του PCR, κάποιον άλλο PCR, και ευκεί αρνητικό. Και επίσης πρέπει να πάρει και βεβαίωση από τον γιατρό. Άρα αν το κάνει στην πέμπτη, στην τέταρτη, στην ένατη, δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι εντελώς, δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο αν μπορεί να βγει να κάνει προπόνηση να παίξει. Είναι η δέκατη μέρα. Και να πω και κάτι άλλο, το οποίο σκευάζω έντονα μέσα στο Facebook και συμφωνώ. Αν εγώ αύριο ευκώ θετικό και μου αρέσουν τα αποτελέσματα, μπορώ να πάω σε ένα χημείο, λέω εγώ κάποιου γνωστού μου, να με βγάλει αρνητικό και από δουλειά. Τι πάει να πει το πράγμα. Το πρωτόκολλο μιλάει για άτομα τα οποία κάνουν τεστ και ευκαινούν θετικά, τα οποία κάνουν τεστ και ευκαινούν αρνητικά. Στην περίπτωση μας έχουμε τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα. Άρα οι συγκεκριμένοι παίχτες πρέπει να μείνουν 10 μέρες εκτός αγωνιστικών χώρων. Επέξα. Και ευκαινεί και το ίδιο το χημείο και λαλεί δεν που λαλεί. Του είναι θέματα που χειρίζονται οι νομικοί της ομάδας, οι οποίοι ξέρουν τα γεγονότα καλύτερα από εμάς. Εμείς μπορούμε να μην ξέρουμε κάτι, ενημερωνούμαστε μόνο από το Facebook και από τις ιστοσελίδες. Γι' αυτό να περιμένουμε ενώ αύριο να δούμε τι να γίνει. Ο Απόλλωνας ίσως την Τρίτη να καταθέσει ένσταση. Ξεκάθαρα το γεγονός ότι η διοίκηση της ομάδας δεν έκανε καμία δήλωση ούτε πριν ούτε και μετά το παιχνίδι, για μένα λέει πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, στα comments, γιατί είναι πάρα, πάρα πολλά για να τα προλάβουμε. Θέλει να ξεκινήσεις. Ναι, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, γεια σας παιδιά. Γεια σας Κωνσταντίνο. Να το πάρω στο τέρμα το θέμα με τα τεστ. Έτσι φαίνεται φίλε. Καλησπέρα παιδιά από φίλον τον Μπάμπο. Γεια σου Μπάμπο. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει ακούστε ότι θα κάνουμε έσταση για αυτόν το παιχνίδι. Δεν γίνεται από το να χάνω παίχτες και άλλοι να δίνουν διπλά τεστ και να φκένουν μου τις καρατίνες. Τον ότι πρέπει να παίζετε επίσης ώρες. Ακόμα μια χρονιά λάθος προγραμματισμός, τρεις παίχτες μόνο μας ευκαιρίες τώρα. Ζράτη Κόλ και ο Χαμάς, ο λόγος που είμαστε τζαμέ, είμαστε λόγω του Τσόρνικ. Μιλία μου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρουμε πράγματα και από άλλους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Για παράδειγμα... Πολλά αρνητικό που ακόμα είναι οι ποδοσφαιριστές που λάζεσαι σου ευκήκαν μετά από 15 αγωνιστικές. Έχει κάποιους που έδειξαν κάποια πράγματα, έχει κάποιους που δεν έδειξαν τίποτε ακόμα. Για παράδειγμα, ο Τζουμ για μένα δεν μου έδειξε κάτι ακόμα. Ο Ίντζ ακόμα μου έδειξε κάτι, ο Στορέφιε. Οκ. Γενικά τούτη χρονιά, μπορεί να αρχίσει τη χρονιά που είσαι ρίσκο. Φέρνεις 15 παίχτες σίγουρα να έχει ρίσκο. Αλλά ένα λεπτό για να πω κάτι στο φίλο του Μιλιώδη. Κάποιοι παίχτες που ήρθαν σιγά σιγά δείχνουν στοιχεία. Για παράδειγμα, ο Αλεσάνδρο. Εμένα άρεσε με τα τελευταία παιχνίδια. Ναι. Ο Τζάγκα. Δεν είναι ο πιο γλυκός παίχτης στον κόσμο, αλλά, αλλά μπορεί να σου κατεβάσει μπάλα. Που δεν μπορούν να κατεβάσουν άλλοι center force. Μπορεί στο 4-4-2 που παίζει ο Τσόρνεγκερ μαζί με τον Πίτσαν ή τον Ταμπό να κάνουν ένα ωραίο δίδυμο. Άρα περιμένετε που κάποιος παίχτες να δούμε να μπράδειξουν ακόμα κάτι. Επίσης πιάνε τον Αϊόκ το Γενάρη, επέστρεψε τον την κοινή. Περιμένουν ο Ζουέν και εκείνους. Το πιο απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε την επόμενη αγωνιστή με τη Ομόνοια. Θα έχεις τουλάχιστον τρεις παίχτες μέσα στην ενδεκάδα που... Τέσσερις, ρε. Τέσσερις. Επιστρέφει σίγουρα ο Φάνος να κάνει φουλ προπονήσεις. Ναι, ο Ταμπό λογικά. Ο Ταμπό. Ο Ισραήλ λογικά. Ο Βουκασίν. Ο Βουκασίν. Τους τέσσερις. Έχεις πιο έτοιμους τον Μαυρία, τον Αλμπάνι που κάνουν μεγάλη αποχή. Ο Χάμπος γίνει μεγάλη αποχή. Ο Τζουμ δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι. Εν τούτο πρέπει να πιάνουν κάποιοι παίχτες δεύτερο. Ναι. Ενώ ο Νόιοκ που λογικά να πάρει και γίνονται τα λεπτά του. Ακριβώς. Ο φίλος Γιάννης λέει θέλουμε ενίσχυση άμεσα. Συμφωνούμε. Πρέπει να έρθουν παίχτες επιπέδου, αλλά πρέπει να έρθουν τζέγκερα. Και το γεγονός ότι φημολογείται ότι η Φενέρμπαχτσε θέλει να πουλήσει τον Σάλαϊ τώρα το Γενάρη, νομίζω να βοηθήσει να έρθουν και κάποια λεφτά στα ταμεία, να μην κάνει τη διοίκηση να φέρει παίχτες. Ναι, και τούτο. Στο αυτογκόλιο, ο φίλος Ανδρέας πλέον βορτάρης παραπάνω από σπούλιαρς. Φίλε, νομίζω δεν μπορεί να αντιδράσει ο τρόπος. Φίλε. Ήταν τόσο δυνατό. Του βόμπαρεν τον νομίζω. Ναι, αλλά ένα λεπτό για να μπορώ να τα πράσεις. Ο Ντανίλο για μένα, είπα και πριν, ήταν ο MVP της ομάδας. Χαίρομαι που τόσο προπονητής πιάνει παίχτες ατομικά, παίχτες οι οποίοι ήταν πέρσι μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας. Δεν φοβούμαι από ονόματα. Ο Ντανίλο, ο Φάνος και ο Ντανπό.
Ρε φίλε, τώρα να συζητούμε για έναν αυτόν κόλ, μιλούμε... Δείχνουν φέτος πολλά διαφορετικών πρόσωπων του παίχτες και βοηθούν πάρα πολλά και χάρηκα πάρα πολλά για τον Ντανίλο γιατί είναι νεαρός παίχτης και γέννημα θρήματα πολλά. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος μια φάση με ψυχοσού του Ήλιε αυτό πρώην χρόνο. Συμφωνώ. Περίμενε. Α, οκ. Δικαιώσες το. Όχι, δεν δικαιώσες, sorry. Ο φίλος ο Ριγίνος λέει καλησπέρα, καλησπέρα Ριγίνο μου, η ομάδα δεν είναι στα καλύτερα της, συμφωνώ, εκουράστηκε ο κόσμος με πολλές απουσίες, κάθε εβδομάδα 8-9 πόντες, έτσι δεν πάει πουθενά, πολλοί παίχτες δεν βοήθησαν καθόλου, Βουκασίν, Τζούμι, Ήλιε, Βαλπάνης, περιμένω πολλά παραπάνω από τους τελευταίους δύο που είπες, τον Ήλιε και τον Βαλπάνη, Βουκασίν, Τζούμι, συμφωνώ, είναι δείξαν κάτι ως τώρα. Πρέπει οι απουσίες να μειωθούν στις 2-3. Τουλάχιστον. Είναι πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν μπορεί, άλλος... μπορεί να έχεις μια επιστροφή και να έχεις τρεις νοκάουτ. Όπως είναι το επίπεδο της Κύπρου φέτος, οι ομάδες με τα δυσκολία σε έχουν ανταγωνιστικές ενδεκάδες. Μιλούμε για 11 παίχτες τώρα, εντάξει. Έχει ομάδες του πρώτου γκρουπ και ομάδες που διεκδικούν προαθλήματα που δεν ολοκληρώνουν τις αλλαγές τους γιατί δεν έχουν παίχτες να βάλουν μέσα. Άμα σου λείπουν εσέναν 8-9 παίχτες, τον που λέει ο Ριγίνος, πώς μπορεί τόσο προπονητής να βγάλει πλάνο, να δημιουργήσει χημεία μεταξύ των παιχτών και να πάει να κερδίζει ντέρπι, κυρίως ντέρπι away. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε και λίγο τη λογική και ο ρεαλισμό κάτω. Πρέπει να βρεθούν λύσεις στα πράγματα και πρέπει να έρθουν και παίχτες στο κενάρι. Φίλος ο Νίκ, γεια σου Νίκ, οι αλλαγές δεν βοήθησαν καθόλου. Ντανίλο MVP συμφωνώ, παρόλο που το αυτόν κόλτσο πρέπει να στηρίξουμε, 100% συμφωνώ για τον Ντανίλο. Φίλος ο Κωνσταντίνος λέει χάθηκε στον μπάγκο, αρχίσαμε για μεταγραφές, έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον 2 μεταγραφές έτοιμες για να μπουν. Φίλε, συμφωνώ για το, αν είναι για τον προπονητή που λέεις. Α, sorry, μιλάς χάθηκε στον μπάγκο, είναι στις αλλαγές του που μπήκαν μέσα. Επάντως ο ίδιος ο προπονητής δήλωσε ότι ήταν απογοητευμένος. Ναι, αν εν τούτο συμφωνώ, αν μιλάς χάθηκε λόγω του προπονητή, διαφωνώ, γιατί νομίζω... προσπαθώ, ναι, να το ερμηνεύσω. Ότι αρχίσαν να κάνουν μεταγραφές, εγώ συμφωνώ ότι αρχίσαν. Έπρεπε να είχαμε παίχτες έτοιμους να παίξουν διότι ο Γενάρης είπαμε είναι καθοριστικός. Ακολουθούν παιχνίδια με Ομόνια και Πάφο, επειδή Πάφος είναι αίτητης του Αφιακό και παιχνίδια με ένα άλλο στο κύπελλο πριν να πάμε στα θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια. Άρα, και είσαι και παιχνίδι με την ΑΕΛ. Και είσαι και πλην δύο αυτή τη στιγμή. Άρα θέλεις να διεκδικείς πρωτάθλημα, πρέπει άμεσα να επανέλθεις με Ομόνια, έτσι. Ο φίλος Ολωμός, χίλιες φορές Ντανίλο Παραχάμπος, ως Ράδι τετέλεστε, εμπάδα πλέον μετά από 10 παιχνίδια. Φίλε, ο Ντανίλο εγώ πιστεύω πρέπει να πάρει παραπάνω ευκαιρίες. Για το Ζράτι, ο Ζράτι για μένα ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Φίλε, ας σου πω ότι φοβούμαι τον που σκεφτούμε στη συνεχεία. Ότι είναι τον που είπαμε σε πολλά προηγούμενα podcast που έκαμε ότι μπορεί και αμέσως τον Απολλώνα να πάθαμε εξάρτηση με τον Ζράτι. Και πρέπει ας πούμε όλα να περιμένουμε που το Ζράτι και ο κάθε Ζράτι. Καταλάβες. Και τούτο νομίζω επηρεάζει αρνητικά εννοείται την ομάδα. Κοίτα, ότι είναι τεφορμή, ο Ζράτι είναι τεφορμή. Αμέν κρυφκουμάστε. Το πρώτο. Το δεύτερο, ελπίζω για να πάθαμε εξάρτηση από Ζράτι, ότι είναι κομβικός, παίχτης είναι κομβικός. Και το γεγονός, πάντα υπάρχουν κάποιοι παίχτες σε κάποιες ομάδες που η απόδοση τους επηρεάζει τους υπόλοιπους. Που τα φώτανε λίγο παραπάνω. Μπράβο. Και κυρίως εν τούτοι παίχτες είναι μπαλαδόροι, οι οποίοι ξέρεις ότι ξέρουν μπάλα, απλά σε κάποια παιχνίδια δεν έχουν απόδοση. Ένα αναφρεντικό μου και ο Ζράτη είναι και πριν. Έπαιξε και 3-4 θέσεις χτες. Δηλαδή αλλάζει το συνέχεια θέση γιατί ο προγραμματής δεν έχει ούτε τις επιλογές. Και για μένα αν ανεβούν και οι άλλοι παίχτες που παίζουν. Ήλιεφ, Αλπάνης, έτσι. Ένα ανεβούν και ο ίδιος ο Ζράτη. Ναι. Γιατί στην τελική θα περιμένεις πράγματα μόνο από τον Ζράτη. Να πάρεις λύση και από τον Αλπάνη. Π.χ. και από τον Ήλιεφ. Μα πρέπει να πάρει και λύση. Και να ελευθερωθεί στο τέλος και ο Ζράτη και να ανεβεί και ο ίδιος. Ξεκάθαρα δεν πρέπει να είσαι μονοδιάστατο. Και κάτι το οποίο έβλεπαν τα προηγούμενα χρόνια όταν ο Απόλλωνας επιτίθεται τον κυρίως που τα δεξιά. Πόσα παιχνίδια να σου φτιάσει ο Ζωάο Πέδρο μόνος. Χρειάζεται επιλογές, χρειάζεται και περισσότερη ποιότητα σε κάποιες θέσεις και περισσότερη ποσότητα γιατί έχουμε και τραυματισμού και κορονοϊόν και κάρτες, να μην τα ξαναλέμε. Ο φίλος ο Γιάννης, θέλουμε επιθετικό κολτσίν επίγον και παίχτη μες στο κέντρο. Νομίζω για τον επιθετικό την κοινή πρέπει να έρθει άμεσα. Ελπίζω να είναι έτοιμος για να μπορεί να μπει άμεσα. Και παίχτη μες στο κέντρο νομίζω η προσπάθεια γίνεται να έρθει ένα 8-10. Την κοινή κάνει προπονήσεις κανονικά, ναι. Ναι. Φίλος ο Ριγίνος λέει Αλεσάνη πολύ καλός χτες. Συμφωνώ ήταν και πολύ καλός και με το ΑΠΟΕΛ σε θέσεις οι οποίες δεν τον συνηθίσαμε του αριστερού στόπερ, του κόφτη, του αριστερού εξτρέμ. Ο άνθρωπος είστε σαν αριστερό μπακ. Για ακόμα ανέβαιξε αριστερό μπακ. Για ακόμα ανέβαιξε αριστερό μπακ.
Μιχάλης λέει δεν αξίζει το πρωτάθλημα. Εντάξει, σχετικό το δεν αξίζει το πρωτάθλημα. Για μένα πρέπει να αποδείξεις ότι το αξίζεις κερδίζοντας την ΑΕΚ. Για μένα είναι ξεκάθαρο ο συνδιεκδικητής σου. Αν ο συνδιεκδικητής σου είναι η ΑΕΚ, πρέπει την ΑΕΚ στα playoffs να την κερδίσεις. Mm-hmm. Αν θέλεις να διεκδικείς το πρωτάθλημα, αν και το πάρεις. Τι να γίνει με το τεστ και τα λοιπά. Ναι, όχι, πρέπει να κερδίσεις μέσα στο ύπεδο. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει γιατί τον έκαμε ένα αλλαγή. Πάλε, για ποιον παίχτη, Ανδρέα μου. Νομίζω ο Χάμπος γιατί, αν δεν κάνω λάθος, συνέχισε το... Α, κόπηκε το μήνυμα. Okay. Φίλος ο Μάριος λέει πόσο χειρότερα που τον παππού να είναι ο Ντιγκινή σε κατά την κατάσταση Γιάννη από τον παππού να σβήλει εννοεί. Εντάξει, εξαρτάται πόσο έτοιμος είναι, φίλε. Μακάρι να είναι έτοιμος να μπει να βοηθήσει άμεσα, χρειαζόμαστε παίχτες άμεσα. Κυρίως μπροστά. Ο φίλος ο Νίκλα για τον Γιάνγκα, αν είσαι καλύτερο δίπλα του, θα έκαμε νόρια χτες. Είναι να χάσει εγκατέβασμα, ούτε έκελε. Εν τόν που σε αλλαλούσα συνέχεια στο παιχνίδι. Ναι. Τούτα τα στοιχεία που είπε ο φίλος ο Νίκ, δεν τα είχε ένα άλλος... Θυμίζει ο Ρομπέρτο Γκαρσία, λέω λέμε. Δεν είχε αλλαστεί ούτε ο Ταμποντά, ούτε ο Πιτάστα, και ούτε ο Τιγκίνι. Μα είναι τούτο ωραίο να έχεις παίχτες με διαφορετικά στοιχεία και να τους παντρέψεις μεταξύ τους. Είναι, εννοείται. Εγώ τούτο θέλω. Έκαμαν το, όσες φορές έκαμαν τους σέντρα, δεν έχασε κέλε. Ορμό. Α? Μιλάς για την ΑΕΚ. Όχι, για τον Γιάνγκα. Ναι, αλλά θέλω να πάρεις και απέναντι και να δεις, για παράδειγμα, τον Ρωμό που είναι παρόμοιο στυλ. Καταλάβες. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει τρεις διαφορετικούς τύπου σέντερφορ, για παράδειγμα. Και προσπαθεί και εκείνος σιγά σιγά σπαντρέψει. Αλλά εσύ έχεις τις απουσίες που δεν μπορείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, Γιάνγκα, Πίτας και Νταμπό. Δεν ήταν ποτέ μάλλον στην ίδια εντεκάδα. Εκτός αν μου διαφεύγει κάποιο παιχνίδι. Του πρώτου γύρου, ίσως στην αρχή. Πράγματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να τα δούμε. Εντάξει. Δυστυχώς να πω, ακόμα δεν ήταν σταθερή εντεκάδα. Λόγω των απουσιών. Αφού είσαι 10 απουσίες κάθε εβδομάδα. Εν τούτα. Πώς να κάνεις σταθερή εντεκάδα. Επειδή να κάνεις σταθερή εντεκάδα σε κάποια φάση μέσα στο Οκτώβριο-Νιόβριο, και που ρόλαρε η ομάδα. Και παίξαν τα παιχνίδια και έκαμε για μένα το καλύτερο. Μετά τις ήττες βασικά που ήρθαν που... Ναι, που ρόλαραν για μένα με δόξα, μπάφο, μπάι, και παίξαν τον Ολυμπιακό και παίξαν μπαλάρα. Τούτο θέλω να δω, μια σταθερή εντεκάδα με επιλογές να μπορεί να βάλεις πον πάγκο, δηλαδή θέλω να βγάλω για παράδειγμα τον Ταμπό, να βάλω Γιάνγκα, να βγάλω τον Πίτσαν, να βάλω Αλπάνι. Τούτα πράγματα. Εν έχουμε τις επιλογές. Ο φίλος ο Κυριάκος, η ομάδα είναι πρώτη, μετά την έσταση είμαστε πρώτοι. Έρχομαι πίσω εγώ και ό,τι γίνει και τον Μάγιο είμαστε πρώτοι. Περιμένουμε στη Κυριακό. Ναι, αλλά τι θέση παίζει για, ξέρω. Όπου και να παίξει, νομίζω να βοηθήσει, γιατί είπα σου, έχουμε θέματα σε όλες τις γραμμές. Έχουμε θέματα σε όλες τις γραμμές, α. Φίλος, εγώ στα λέει για καινούργια ομάδα, φίλε, κάνει με την πιπίλα. Εντάξει, ρε φίλε, εν καινούργιες ομάδες υπάρχουν δυσκολίες όμως σε καινούργιες ομάδες και λοαρκάζει ο θέμα των απουσιών. Είναι εύκολο, δηλαδή, ο προπονητή να σου κατεβάζει εντεκάδο να του λείπει, για παράδειγμα, 3 πους 4 center 4. Και μιλούμε για έναν προπονητή που δεν έχει καμία σχέση με την Κυπριακό ποδοσφαιρό νόσου. Ότι δεν έχει σχέση με την Κυπριακό ποδοσφαιρό, έδειξαν το και χτες που χτύπησε να παίχνει σάκα και μπήκε να μπει μέσα. Και μπήκε ο άλλος ο διαιτητής, νομίζω δεν είναι ο Δέρι. Πρέπει να το κάνει, αλλά λέω έλειψε να κάνει τσάκλινο για το όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού πλέον. Μα τούτα πράγματα ρε φίλε γίνονται στο εξωτερικό κάθε φορά. Αλλά στην Κύπρο ακόμα δεν ήρθε. Δεν ήρθε ο πολιτισμός. Εντάξει, να έρθει και ο πολιτισμός σιγά σιγά. Μιλώντας για πολιτισμό. Να πούμε και μια φράση, όχι θα μπούμε τη φράση, να πούμε ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού είδαμε τον πρόεδρο της ΑΕΚ να εξάγει πολιτισμό από την Λάρνακα με αποδέκτες όλους εμάς, τους οπαδούς του Απόλλωνα που είμαστε τόσο αφελείς και παίζουμε τα ευρωπαϊκά μας στο ΑΕΚ Αρένα και πληρώνουμε την ΑΕΚ. Όσα έγιναν πριν στα προηγούμενα χρόνια με τις υποθέσεις Λαρένα κτλ. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χαρακτηρισμό. Δείχνει πραγματικά, όπως είπε και στην ανακοίνωση του πιο μετά, το επίπεδο αυτής της διοίκησης της ΑΕΚ, η οποία σέβεται τον κόσμο του Απόλλωνα, που επιέπαιξε δύο φορές προκριματικά ευρωπαϊκών ομίλων στο ΑΕΚ Αρένα. Και αφήνουμε εντός δάμε και θα κρυθεί ο ίδιος ο κύριος Καραπατάκης, νομίζω από τους ίδιους τους οπαδούς σε κάποια φάση, όπως και άλλοι πρόεδροι, γιατί τώρα τα πράγματα δεν μην ισκούν κρυφά. Όλη η Κύπρος ξέρει. Και το ίνταν που έγινε το 17-18 και το ποιος στην κοινωνία και στο ποδόσφαιρο. Και αφήνουν το ζάμι. Ο φίλος ο Ιάννης λέει να κάνουμε ένσταση. Νομίζω επίσημα ακόμα τίποτε, αν και υπάρχει... Υπάρχουν υψίθεροι. Υπάρχουν υψίθεροι ότι
υπάρχει ψήτηρο ότι η ομάδα μάλλον είναι να... εξαρτάται βασικά από τα αποτελέσματα αύριο το τεστ που να κάνει το Υπουργείο. Ο κύριος Χατζιπαντέλας. Με κόλ και ανταμπό σίγουρα θα είχαμε καλύτερα στατιστικά και ίσως δεν θα χάναμε. Ακόμα και ο Κατελάρης που ξεχάσατε να πείτε φαίνεται είναι σημαντικός πίσω. Φίλε, για τον Κατελάρη, εντάξει, μπορεί να μην κάναμε αναφορά σε τον το podcast, αλλά νομίζω στα προηγούμενα podcast... Εκφιάσαμε την απόδοση του πάρα πολλές φορές και ένα στατιστικό είναι ότι με Κατελάρη βασικό δεν έχασες παιχνίδι. Φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλά κομβικός. Και για μένα ήταν από τις αποκαλύψεις του φετινού Απόλλωνα και μπράβο στον προγραμματικό τεχνικό του τύπου. Ναι, και μπράβο στον ίδιο. Μάλιστα, ήρθαν και κάποια δημοσιεύματα που ήρθε πρόταση στον Απόλλωνα, αλλά... Που Πολωνία. Ναι, νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι ο Κατελάρης πρέπει... Ο καθένας είναι να πάρει ζητές το φάσεις, αλλά πιστεύω να ήταν καλό και για τον ίδιο να μείνει στο τέλος της σεζόν. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ναι, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και ο πρόεδρος του Απόλλωνα έδειξε ότι αν έρθει η πρόταση από το εξωτερικό, οι παίκτες δεν τους στερεί το μέλλον τους. Είτε ονομάζεται Ζελάια, είτε ονομάζεται Μάκλιτσα, είτε ονομάζεται Χάμπος. Όλους τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν προτάσεις και ήθελαν να πάει στο εξωτερικό, επίαν. Εν έκοψαν κάποιον πίσω. Άρα, εν καλά να τα λέμε και τούτα. Φίλος Ανδρέας, ο κορονοϊός από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάζει όλες τις ομάδες. Εξαρτάται που κάνεις το τεστ, φίλε. Είπεν το Ριωτσόρνη και ρε, χτες το πράγμα. Ναι. Εν το αξιά πάνε να κάνουμε και εμείς, αν γίνει τίποτε, να μας πούν τα χημεία, να ξέρουμε. Να μας πούσει, ναι, που πήγαν και κάνουμε το δεύτερο και το τρίτο το τεστ για να έχουμε και εμείς υπόψη μας. Φυσικά λίγο μακριά, αλλά να κάνουν, έχουν κανένα χημείο υπόψη, θα κάνουν στη Λέμεσο, να μας το πούν. Αν και μας πολύ συμπαθούν, μας τους Λέμεσο, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Προτιμούν τους Λευκοσιάδες, πιο έτσι επίπεδου, πιο επίπεδο, όπως του δικού τους, κατάλαβες. Μάλλον βρίζουν μας μαζί, δεν ξέρω να δείξει. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει, θα κάνω μενέσταση, ακούσατε τίποτε, ακόμα δεν υπάρχει τίποτε επίσημο, επιβάλλεται νίκη με μόνα, λέει ο Γιάννης, συμφωνώ. Ο Νίκη Ταμπό είναι σημαντική μονάδα, όμως εχθές που ελείπαν έπρεπε να υπήρχε ένας αντάξιος του, ο Ίντζο ήταν ο χειρότερος του επίπεδου, σαν να παίζαμε με 10. Συμφωνώ, γιατί πρέπει να υπάρχει βάθος. Συμφωνώ, γιατί ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που ήμασταν και πιο επιθετικοί. Μόνο ο Γιάνκα κατεβάζε μάπα, αν προσπαθούσε να κάνουμε. Ο Ίντζαν ήταν ό,τι να είναι. Και τούτον ό,τι να είναι σου. Δεν πήρε πρωτοβουλίες. Εγώ τσόμου, να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Φέρνεις παίχτες που επέξαν για παράδειγμα σε μεγάλα προαθλήματα, φέρνεις παίχτες που μικρά προαθλήματα. Ο Ίντζαν δεν κάνουν λάθος, έπαιζε δεύτερη κατηγορία της Γεωργίας. Τώρα δεν περιμένω να με κουβαλήσεις το ΑΕΚΑΡΕΝ. Να λέμε 100% δηλαδή ότι έχουμε και τις απαιτήσεις που τον είναι για τον άνθρωπο. Μπήκε μέσα, προσπάθησε, εντάξει, οκ. Και ο Άρη και ΑΕΚ λέει ο Νικόλας είναι νέες ομάδες, η Ομόνια έπιασε το στα δύο χρόνια. Εντάξει, έπιασε το στα δύο χρόνια, στα δύο όμως. Και ο Άρη και ΑΕΚ είναι νέες ομάδες και γι' αυτόν τον λόγο που δεν ξεχωρίσε κανένας, ενώ λίγαμε. Και ο Άρης, για παράδειγμα, έκαμε δύο γκέλες με την ΠΑΕΚ, τις οποίες αν έπιανε τους πόντους, ήταν και εκείνος. Ήταν πρώτος. Ναι, ήταν πρώτος. Φίλος ο Κυριακός λέει, ποιαν τρίτη θέση είμαστε, με την έσταση είμαστε πρώτοι. Τώρα να κάνουμε την έσταση, φίλε, να την πιάσουμε και να είμαστε πρώτοι. Φίλος ο Μάριος λέει, συμφωνώ απόλυτα με το πλάνο, ακόμα και στα χειρότερα μας ο προπονητής το πάλεψε. Μόνο με Άρη δεν είχαμε απαντήσεις, συμφωνώ. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που για μένα ήμασταν κατώτεροι. Φίλος ο Ευθύμιος, γιας Ευθύμιου μου, δεν θέλουμε νίκες στα χαρτιά, θέλουμε στο γήπεδο. Μα βεβαίως όλοι θέλουμε νίκες στο γήπεδο. Και μόνο στο γήπεδο, όταν όμως το παιχνίδι παίζεται, επίσης να σου το θέσω άλλος πως. Να πάμε αύριο να βάλουμε κόντρα με δύο αυτοκίνητα. Ελεγχόμενα πάντα σε μια πίστα. Και λέμε να φέρουμε ένα smart και κατεβαίνω με τη Ferrari και κερδίζω. Παίζουμε με τους ίδιους κανόνες. Άρα... Ξαναλέω. Αν εκτός απλά ζήσουν τον Ταμπού, τον Κολ, τον Κατελάρη, ήταν ο ίδιος πιστεύκεται. Εγώ προσωπικά θα ήταν ο ίδιος. Ποιος Ανδρέας λέει πως ξέρω ότι θα κάνουμε 15 να γραφείς το καλοκαίρι, αφού κάθε καλοκαίρι φεύκουν οι καλοί μας και μηνίσκουν μαζίνοι που πρέπει να φύγουν. Εντάξει ρε φίλε, να σου πω, εγώ πιστεύω όταν έχεις έναν κορμό, η λογική λέει να χτίσεις πάνω στον κορμό. Αν και είδαμε ομάδες οι οποίες είχαν υποτίθεται κορμό, και χτίσαν πάνω στον κορμό, όπως για παράδειγμα η φετινή ΑΕΛ, και είναι παταγώδης αποτυχία.
Είδαμε και ομάδες που φέραν 15 παίχτες καινούργιου και πιαν προάθλημα, όπως για παράδειγμα ο Απόλλωνας το 5-6 και άλλο το 12. Εξαρτάται, είναι η χημεία, πρέπει να είσαι λίγο τυχερός. Είναι οι συγκυρίες, το τι είναι να γίνει. Είναι οι συγκυρίες και πολλά πράγματα. Εντάξει, οκ. Φίλος ο Μίλτος, αν καταφέρουν να κάνουν σωστά γύρω δύο τελευταίες μεταγραφές και καταφέρουν να έχει η ομάδα δύο με τρεις ελλείψεις μόνο σε κάθε παιχνίδι, εγώ είμαι αισιόδοξος για προάθλημα, παρόλο που είμαστε νέα και ακόμα πολύ ευάλωτη ομάδα. Για τούτο, φίλε, είναι τούτο. Συμφωνώ απόλυτα. Να πάμε τρίτη κατηγορία, λέει ο Γιάννης. Θα δούμε, φίλε, στην Κύπρο. Φίλε, εν τούτο, και να γίνει και να αποδειχτεί τελικά ότι ήταν θετικοί παίχτες, δεν ξέρω κατά πόσον. Ο φίλος ο Ηλίας λέει ο μόνος σύγχρονος σέντερφορ που έχουμε είναι ο Πίτας, ο οποίος δεν το καταλαβαίνει χωρίς με άλλο σπορ. Όντως έχει στοιχεία σύγχρονου σέντερφορ, όπως για παράδειγμα το pressing που βάλει, ότι είναι πάρα πολλά αθλητικός και μπορεί να το κυλήσεις που διάφορες θέσεις και λείπει μας ο Πίτας. Λείπει. Η πρώτη γραμμή, είπαμε το και χτες που μιλούσαμε, ότι η πρώτη γραμμή άμυνας του Απόλλωνα με τον Πίτα είναι η επίθεση. Δεν σου κατεβαίνουν κάτω τόσο συχνά. Δεν τους αφήνει. Γιατί δεν τους αφήνει. Βουρά μανιωδώς και πιέζει 90 λεπτά. Και στοιχίζει η απουσία του. Και κοινού και άλλων παιχτών. Είναι απλό. Ξέρουμε τίποτα πότε έρχεται. Νομίζω. Ακούσα έπαθεν υποτροπή και από τραυματίστηκε. Ήταν να πάει εξωτερικό τελικά. Αλλά δεν έχουμε ενημέρωση. Μακάρι να χτυπήσω, γιατί θέλεις το. Φίλος Ανδρέας λέει δεν έχω μόνο το παιχνίδι στα χαρτιά. Πρέπει να φάει έξτρα τιμωρία για πλην 6. Εγώ νομίζω, έχοντας και βάζει έτσι που πάνω την προκήρυξη, μιλάει για μηδενισμό. Η διαφορά είσαι στο πλην 2, πάει στο συν 4, είναι 6 βασικά η βαθμή διαφορά. Τώρα δεν ξέρω αν προνοεί και έξτρα αφαίρεση, δεν έφτιαξα κάτι έτσι. Φίλος ο Νικόλας λέει, παλιά ήταν τα ούρα, τώρα είναι τα τεστ. Είδαμε και για τα ούρα διάφορες. Είδαμε διάφορα και διάφορα κωμικοτραγικά τα τελευταία χρόνια. Χαθήκαν τα ούρα, τέλος πάντων, να μην τα σκαλίζουμε. Φίλος ο Κυράκου, ναι πες, και βάστε εσύ. Ρε φίλε, θέλω εδώ στα χαρτιά και τον Μάιο, θα το θυμούμε. Είναι κατάλαβα κάθε χρόνο να κάνω μαλάκα. Ναι. Εάν όντως έκαναν τράμπα με τα τεστ, έχουν τουλάχιστον αφαίρεση βαθμό, λέει ο Κυριάκος. Ξέρετε τι θα κάνουμε έσταση ο Μιχάλης, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, ακούεται ότι μπορεί να υπάρξει έσταση. Φίλος ο Χρήστος λέει πρέπει να προσβάλλει το χημείο για να πάρουν σοβαρά μια κατάσταση υγείας, δεν μας υπολογίζουν, αλ' τσαζίρα απευθείας. This is Cyprus. Φίλος Γιάννης λέει για την υγεία των φιλάθλων, όντως. Μα κανένας, μα κοιτάξτε να σου πω, στο τέλος της ημέρας φαίνεται ότι τα πάντα είναι επιφανειακά. Φκένουν και λέουν ότι πρέπει να κάνουμε το έναν για να προσέξουμε την υγεία των άλλων. Και έρχεται ο άλλος και βάλει μέσα δύο παίχτες θετικούς. Διερωτάσαι ρε φίλε, δηλαδή στο τέλος της ημέρας μεν τους βάλεις, αφού είσαι ο άλλος 10 απουσίες. Και είναι 38 χρόνο ο ένας και 35 ο άλλος, ας πούμε, πόσο εμπόνε ο Ροζάλης, δεν ξέρω. Μεν τους βάλεις να τελειώνει να παίχνει το παιχνίδι στο ύπεδο και ό,τι θέλει ας γίνει. Αλλά μάθαμε σε αυτήν τη χώρα δυστυχώς και πιστεύω ότι εν και το γεγονός ότι είμαστε χρόνια κάτω από κατακτητές, ότι προσπαθούμε ο ένας να γελάσει το άλλο. Και νιώθουμε και έτσι μια εσωτερική ικανοποίηση ότι γέλασα του. Μας αρέσκει να παίξουμε εντύμια. Δεν μπορούμε. Δεν το ανεχούμαστε. Και το πώς που βάλα εψέ στο πέτσο, ότι είδαμε δείγματα, είδαμε πλαστές κάρτες, είδαμε φιλικά, είδαμε διαιτησίες, είδαμε τα πάντα. Πού όλους τους υπόλοιπους και εμένα σαν Απολλωνίστα, κάνουμε περήφανο ότι η ομάδα μας ποτέ των ποτών δεν ήταν μπλεμένοι με τούτα τα πράγματα. Ούτε παίχτην εφέραμε να βάλουμε τον άλλον την τελευταία νύχτα δίχως να το τεστάρει κάποιος για να του κόψει το προάθλημα του άλλου. Ούτε κάναμε οτιδήποτε το πλαστό. Μια ζωή παίζουμε και προσπαθούμε να παίζουμε τουλάχιστον τίμια. Δυστυχώς κάποιοι άλλοι έμαθαν να παίζουν με διαφορετικούς κανόνες. Μετά ακούμε διάφορα, εν τον DNA, εν η φανέλα, εν το παντελονάκι. Να παίζουν η ώρα μια το πρωί, μάπα. Σίγουρα δεν του φέρνει το άλλο η ώρα μια το πρωί να παίξουν μάπα. Πάτε καλά, μπορείς να βγει κανένας στο γήπεδο. Ο φίλος ο Γρηγόρης, αν όντως υπάρχει θετικό κρούσμα και ποδοσφαιριστές μας αγωνίστηκαν και ήρθαν σε επαφή μαζί τους, εννοείται. Έτσι λέει, δεν είναι αστεία και όντως δεν είναι αστείο. Είναι καθόλου αστείο. Θέμα υγείας. Φίλος ο Νίκ λέει, μιλούμε για έγκλημα αν όντως αυθεντική, θέλω σε κίνδυνο την υγεία του παίχτη, μηδενισμός στην κούλα. Εχθές, και αν ήμουν παίχτης, θα τους έκανα και μια μήνυση, μιλούμε για πολύ σοβαρό θέμα. Είναι όντως πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και πιστεύω ότι εφόσον έπαιζε την αντίληψη της διοίκησης μας ότι εξετάζεται και η πιθανότητα έστασης και η πιθανότητα να κινηθούν νομικά με όποιους τρόπους μπορούν. Μα θα μείνει μόνο νομίζω τα άχα να πιάνε το παιχνίδι στα χαρτιά. Για μένα προσωπικά, αν όντως αποδειχτεί ότι ήταν θετική, πρέπει να το προχωρήσει.
Εντάξει, να δούμε, να δούμε και τις επόμενες ώρες, να δείξουν να μην κάνουμε εικασίες. Φίλος ο Μάρος λέει, ομάδα θέλει δουλειά στη δημιουργία και εκτέλεση. Εγώ λέω ότι θέλει δουλειά και επίσης και στην άμυνα. Αρκετή δουλειά, εχθές έφαμε έναν πολύ εύκολο γκολ. Πάρα πολύ εύκολο, μπορούσε να αντιδράσει και ο Μαυρίας καλύτερα. Και ο Wellington. Και ο Wellington με τον Ρώμο. Εντάξει, για να μπει γκολ πρέπει να γίνει λάθος. Όμως εγκαλά να τα. Φίλος Λάκης λέει, για μένα πρέπει να φύγει ο Γιάνγκα για να φέρει επιθετικό. Για μένα δεν νομίζω να φύγει ο Γιάνγκα. Φίλε, έφυγε ο Στορίδη, εγγράφτηκε ο την κοινή. Δεν νομίζω να φύγει ο Γιάνγκα για κάτι άλλο. Και αν με ρωτάς, εγώ θα ήθελα να φύγει ο Λάκης, γιατί το πριν προσδίδει κάποια διαφορετικά στοιχεία που έχουν οι άλλοι, που έχουν οι άλλοι και έχει άλλες θέσεις που πονείς πολλά παραπάνω, αν με ρωτάς. Φίλος Παναγιώτης, Παναγιώτη μου. Καλησπέρα. Στήριξη στο Σπόγια, ότι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Βλέπουμε μπροστά, θα πάρει τη ομάδα με τις επιστροφές. Συμφωνώ και ελπίζουμε οι επιστροφές οι παίκτες να επιστρέψουν άμεσα για να επιστρέψει η ομάδα στα θετικά αποτελέσματα όσο πιο γλύωρα γίνεται. Ο Ανδρέας Γιάς Κοπέλια, η πλήστη παίκτες σε μέτριο σκακή, αλλά λόγω του Τσόρνικερ που είμαστε τζάμε. Συν ότι οι δηλώσεις του είναι απολαυστικές, τους βαθμούς δεν τους θέλουμε, αλλά να τιμωρηθεί με το έτσι ο θέλω κότσο, θέλω τίτλο, λέει. Ανδρέα μου, και εγώ θέλω τίτλο. Εντάξει, αν το θέλω στους βαθμούς, αν τιμωρηθεί η ΑΕΚ, στην ουσία πιάνει στους βαθμούς. Τον πουλάει ο Ανδρέας, αλλά να δείξει. Ναι, ο φίλος ο Κωνσταντίνος διευκρινίζει πριν ότι λέει για τους παίχτες και συμφωνώ, που είπε ότι για τους παίχτες του Πάγκου. Ο φίλος ο Νικόλας, ο προμονητής μας ψάχνει τον Γενάρη δύο μέσους. Εγώ βλέπω ότι δεν έχουμε wingers με ταχύτητα στο ένας εναντίον ενός πέραν του Στράτη. Ο Αλπάνης, ο Πίτσας και ο Ελεύ δεν το έχουν τόσο. Ο Αλπάνης έχει το, φίλε. Νομίζω ο Αλπάνης έχει το. Και εντάξει, ήταν και εκτός δασαπραξία για αρκετό διάστημα. Ο Πίτας πέρσι έκανε μια εξαιρετική σεζόν σαν αριστερόν εξτρέμ μετά που ήρθε ο Πετράκης. Άρα, εγώ πιστεύω μπορεί να του δερκάζει καλύτερα στην θέση, όχι στο να πιένει τόσο ένας εναντίον ενός, αλλά να συγκλίνει προς τα μέσα, να πατά περιοχή και να φεύγει ο Βερλά από Χαμάς, ο οποίος και γίνωσε καλό στο επιθετικό κομμάτι. Άρα, υπάρχουν τρόποι να παντρέψεις την ομάδα. Θέλουμε λίγα σου νουπομάδα και άρθουν κυρίως πίσω οι παίχτες που μας λείπουν, γιατί οι παίχτες είναι και αμέσως, θέλουμε να πρέπει να άρθουν πίσω. Ο φίλος Κωνσταντίνο λέει πολλά σημαντικό ότι θα έχουμε Χαμάς με Ομόνια με Πάφο, παίχτες κλειδί για την ομάδα, ο Σίγας ο Παδούς πρέπει να γίνει sold out με την Ομόνια, μόνο 50% της κερκίδας έχουμε. Εντάξει, να λείπει ο Χαμάς, το θετικό του Αλεσάμι είναι επί των επάλξεων, να παίξει, πρέπει ο κόσμος να σταθεί κοντά στην ομάδα. Και να τη στηρίξουμε τώρα που είναι δύσκολα, τώρα που φαίνεται ότι η ομάδα κάνει μια γυλιά. Να είμαστε εμείς και αμήν να τις πρόξουμε. Φίλος Σάββας λέει να παρακαλούμε να επανέλθουν την κοινή και να μπει σε φόρμα μέσα, γιατί προς το παρόν έχουμε ένα striker της προκοπής, δεν έχουμε ένα striker να την βάλει μέσα. Έχουμε απουσίες, φίλε, και όχι μόνο την κοινή. Είναι και ο Πίτας, είναι και ο Νταμπό που είναι έξω. Φίλος ο Μύρτος λέει η ομάδα χτες να πέφτει από την αλλαγή του Ίντζα με τον Αλπάνη. Αμέσως έπεσε η ένταση που είχε η ομάδα στο επίπεδο. Είχε δίκιο προμηθευτής που είπε ότι οι αλλαγές δεν βοήθησαν καθόλου την ομάδα. Ναι, και όχι μόνο η αλλαγή του Αλπάνη, αλλά και άλλες αλλαγές δεν βοήθησαν. Για να μην τα συζητούμε όλα πάνω. Ο Ψύχας και ο Χάμπος δεν έδειξαν τον που δεν θέλαν. Ακριβώς. Και μπαίνουν μέσα φρέσκοι να βοηθήσουν ρε που πάνε. Φιλοσοφιδίας που τον καιρό που χτύπησε ο Πίτσας έχουμε θέμα. Όντως έχουμε θέμα. Και πολλά σημαντικός παίχτης στο πλάνο του προπονητή ο Πίτσας. Φίλος ο Κώστας και ο Άρης είναι καινούργια ομάδα φίλε μου. Απλά εμείς για ακόμα μια χρονιά δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να φέρουν παίχτες ειδικά για μια καινούργια ομάδα. Εντάξει φίλε να σου πω, συμφωνώ ότι ο Άρης και άγγεν καινούργιες ομάδες, όμως που την άλλη, να φέρεις 15 παίχτες, κάποιοι να σου βγουν, κάποιοι θα σου βγουν. Και λίγο τον το comment που έκαμε ο φίλος ο Κώστας, τον το comment πάει να το δω, ας πούμε, μόλις τελειώσει χρονιά. Ακόμα δεν τελειώσει τίποτα, ακόμα είναι τζαμί. Ναι, ακριβώς. Έχει προβλήματα η ομάδα. Εννοείται. Και αδυναμίες, χτυπητές, ξεκάθαρα. Αλλά μπορεί να το διορθώσει. Και ναι, το Γενάρη και τώρα μπορεί να διορθώσει. Και άλλες ομάδες έχουν προβλήματα. Και εσύ έχεις προβλήματα. Βεβαίως έχουν προβλήματα. Εν τόν που σου είπα πριν ότι οι ομάδες δεν έχουν το βάθος. Και γι' αυτόν τον λόγο που κανένας δεν εξεχώρισε. Γιατί αν είχαν το βάθος, αν είχε ο Απόλλωνας το βάθος και που στα τελευταία πέντε παιχνίδια δεν έκαμε μια νίκη και έκαμε τρεις, σκεφτείτε που να είμαστε σήμερα. Δεν υπάρχει δυστυχώς. Δηλαδή να βγάλω έναν παίχτη και να βάλω εις αξιό μέσα. Το πράγμα υπάρχει στην Κύπρο. Πέσε το επίπεδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Πέσε πάρα πολλά. Ο Απόλλωνας είχε ίσως εις άξιες μονάδες το 17-18. That's it. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο. Φίλος ο Μίλτος λέει πάντα χάλια προάθλημα. Έχει 5 χρόνια που έχω κύπεδο και ακόμα δεν καταφέρνω να γεμίσουν. Και πήγα να βρει στο Λεμεσό και το γεμίσανε 3 φορές σε 15 μέρες. Μα φίλε μου, να σου πω, εμείς φταίμε που πήγαμε.
Δυστυχώς, έτσι φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι εμείς δεν πήγαμε και παίξαμε στο συγκεκριμένο γήπεδο και πληρώσαμε. Και το είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει η διοίκηση, ευτυχώς μπαίνουμε στο γήπεδο μας, όμως απαιτούμε και λίγο σεβασμό. Δηλαδή, ουδέποτε είδαμε προέδρους άλλων ομάδων με τους οποίους είχαμε και χρόνια κόντρα. Για παράδειγμα, το ΑΠΟΕΛ. Κάθε χρόνο παίρνει ένα Απόλλωνας με το ΑΠΟΕΛ. Είδε στον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ να φτιάξει ένα Απόλλωνα δημοσίως. Το πράγμα είναι σοβαρό. Περιμένουμε και μια ανακοίνωση με τον Απόλλωνα να τοποθετηθεί. Για όλα που θέλω. Βέβαια. Φίλος ο Αντρέας λέει και θετική να βγουν στο τέλος. Θα πούν είχαν την έγκριση του Υπουργείου και δεν θα γίνει τίποτε. Μα ρε φίλε, να σου πω το με την έγκριση του Υπουργείου. Τι σημαίνει η έγκριση του Υπουργείου? Δικαιούται το Υπουργείο. Ένα λεπτό. Εγώ αύριο να πάω δουλειά και κάνω ένα τεστ. Εντάξει. Και φτιάχνω θετικό. Μπορώ να πω και το Υπουργείο τηλέφωνο να σου πω εντάξει, ρε, είναι OK να πάω δουλειά αύριο. Υπάρχει πρωτόκολλο. Θετική. Μετά βγήκαν αρνητικοί και πέντε στο και το Υπουργείο. Και ύστερα έρχεται από δύο μέρες στο Υπουργείο, αλλά λέει μου φέρτε μου τα δείγματα. Μα το Υπουργείο βασίζει την απόφαση του σε κάτι. Εντάξει. Ήξερε το Υπουργείο ότι βγήκαν θετικοί. Τι ήξερε. Γι' αυτό που λέμε, εμείς δεν ξέρουμε πολλά βάσει συγκεκριμένη υπόθεση. Άρα δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά comments. Φίλος ο Νικόλας λέει, μα και να έκαμε λάθος στο χημείο που τη στιγμή που δεν έμεινα σε αυτοπεριορισμό και πήγαν να κάνουμε άλλα τεστ, πάλι είναι παράνομο. Ισχύει ότι για ποιο λόγο, φκένεις θετικός και πάει και κάνεις άλλο τεστ. Για ποιο λόγο. Αφού είσαι θετικός. Δηλαδή για να φκείς το τεστ θετικό, κάτι σου ύβρα. Τι βαξίλω. Δεν καταλαβαίνω. Και πιέν, λέει το χημείο ότι πιέν οι παίχτες, ξανά πιέν ένας που τους κοιώ, στις πέντε του μήνα και ξαφκείγε θετικός. Και είναι ένα χημείο και λέει να το πάω προς τα έξω. Θεωρώ ότι σκεφτούνται τη φήμη τους πριν να κάνουν το πράγμα. Άρα, αν υπήρχε μια πιθανότητα τώρα που λέω να μην ισχύουν, θα φτιάχνουν να τα πούν δημοσίως. Γιατί κανένας δεν ξέρει ποιο χημείο ήταν. Φίλο Στέφανε, ο Στέφανε μου, η ομάδα θέλει δουλειά στα στημένα, δεν αξιοποιούν τους όσο πρέπει. Ξεκάθαρον τούτο. Νομίζω έχει χρόνια που έχουμε το πράγμα. Τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια στα στημένα έχουμε πολύ πρόβλημα. Μα ούτε φάουλ μπορούμε να βάλουμε απευθείας, ούτε κόρνερ. Έχουμε θέμα. Φάουλ παίζει ενώ είσαι στον παίχτη. Μα πρέπει να είσαι στον παίχτη. Ναι. Δηλαδή, για να κερδίζει το φάουλ, πώ ξέρω ότι δεν πάω στο δίκτυο και δεν μπορώ να την κάνω μέσα στο κουτί. Βλέπει, παλιά πιάναμε νίκε, πιάναμε προκρίσει που ένα στιμένο του αγκόη. Που ένα στιμένο του πόντιαρτ. Πιάσαμε ένα πρωτάθλημα που ένα στιμένο του πόντιαρτ. Φίλο ο Παναγιώτη, δεν πρέπει να φορτώνουμε όλο το βάρο στον την κοινή παιδιά, γιατί δεν ξέρουμε πόσο καλά είναι. Και αν απογοητευτούμε στο τέλο, ελπίζω να είναι καλά και να μα βοηθήσει. Είναι ένα ερωτηματικό. Εννοείται, γιατί. Σε ποια κατάσταση είναι ο την κοινή. Έτσι, δεν είναι μεγάλο. Δεν ξέρουμε. Πώς είναι, μακάρι να επιστρέψει. Και το 70% να μου το γίνει, εγώ είμαι happy. Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ. Είναι ερωτηματικό. Δεν μπορείς να προβλέψεις. Φίλος ο Κώστας λέει, φίλε, πιο γενναρέ θυμάσαι εσύ να βοηθήσαν την ομάδα οι άνθρωποι που είναι υπευθύνοι για τις μεταγραφές. Γιατί εγώ να θυμώ, άρα πώς να περιμένω ότι το γενναρέ θα αλλάξει κάτι. Φίλε, εγώ θυμώ γενναρέ να φέραν τον Μαγκλίτς. Βοηθήσει. Πιάσε το κύπελλο. Θα σου πω πιο πρόσφατα, πέρσι. Πέρσι, εντάξει, βοήθησε τον Μπίσεσβαρ. Για μένα βοήθησε. Γκερριέρ. Ο Γκερριέ. Πώς αν κολεβάνε ο Γκερριέ. Κράτησε στη μάχη του τίτλου, Γκερριέ, βασικά. Μπορεί να πάει πιο πίσω και ο Σάσο Μάρκοβιτς όταν ήρθε το 17-18, βοήθησε στου 6 μήνε. Έβαλε ίσω κάποια γκολ μόλι ήρθε, ναι. Έβαλε, ναι. Και την επόμενη χρονιά βοήθησε σε ομπίγε ομίλου. Τον γκολ με Μαρσέη. Βοήθησε. Εντάξει, τώρα μετά από κάποιου τραυματισμού, και τώρα θεωρώ ότι φεύγει, ακούγεται ότι πάει δόξα, αλλά γίνονται μεταγραφέ. Σωστές το Γενάρη κάποιες φορές, δεν απαραίτητο νότι. Αν και η μεταγραφική του Γενάρη δύσκολη. Τουλάχιστον έτσι λένε οι προπονητές και οι ειδικοί. Ναι ρε φίλε, γιατί είσαι ένα σύντομο χρονικό διάστημα που μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχεις τόσους αγώνες να παίξεις και πρέπει να βρεις έναν παίχτη κατάλληλο να ανταπεξέλθει. Και έτοιμο. Και έτοιμο. Φίλος ο Πάμπος λέει το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι τραυματισμοί δυστυχώς και δεν βρίσκουν λύσεις. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι τόσο. Είναι και μεταγραφές, αλλά υπάρχουν και παίχτες ποιοτικοί που δυστυχώς δεν βοηθούν την ομάδα λόγω τραυματισμού. Και πρέπει να περιοριστούν, δεν ξέρω πώς, είμαι ειδικός, απλά πρέπει να περιοριστούν για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες μας. Και τις επιλογές του προμηθή. Και τις επιλογές, αυξάνε τις επιλογές του προμηθή για τις πιθανότητες. Λοιπόν, νομίζω εθκευάσαμε όλα τα comments. Αν μας έφυγε κάποιον, απολογούμαστε. Για να συνοψίζουμε, φίλος ο Ανδρέας λέει: μεταγραφή του Γενάρη είναι δύσκολη για μας. Οι ομάδες βρίσκουν παίχτες λίγο, μόνο εμείς βρίσκουμε την τελευταία μέρα. Εντάξει, ρε φίλε.
εξαρτάται οι άλλες ομάδες, δηλαδή τι έφεραν το Γενάρη, έφεραν το... Ας πω, πάλι διάφωνο. Τον Μπελέ, ναι, και εγώ το ίδιο, εντάξει. Η Ομόνια δεν κάνω λάθος, δεν έκανε μεταγραφή ακόμα. Η ΑΕΛ έκανε μεταγραφή, αλλά δεν έπαιξαν ακόμα. Θα περιμένουμε λίγο. Με βάση στατιστικό, λέει ο φίλος ο Αδάμος, 2-3 μεταγραφές στις 6 να σου βγουν, είτε έρχονται καλοκαίρι το Γενάρη. Μακάρι να μείνεις και να μπεις βαρφέτος. Μακάρι, ναι. Και εγώ συμφωνώ. Μακάρι, φίλε, αλλά νομίζω ήταν και δύσκολο. Γιατί... Ήταν δύσκολο, ναι. Ήταν πολλά δύσκολο. Έπιανε 8.000 στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ που είναι ο αγαπημένος του παίχτης, ο Μπίσες Βαρ. Μα και να ήθελε τον Μπίσες Βαρ να μείνει στον Απόλλωνα. Ήταν και μεγάλο συμβόλαιο. Πόσο να κατέβει. Ναι, ναι, ναι. Και είμαι και σίγουρος ότι σε τέτοια ηλικία να κάνουν τον προπονητή. Για να προπονητήσει και να δω και 400.000, δεν είμαι σίγουρος ότι θα σε δίνει στον Μπίσες Βαρ. Πιστεύω να πει κάτι πιο νεανικό. Φίλος ο Ανδρέας λέει και παίχτες είχαν αυκή θετική, Ροσάλες και Ακοράνο, που παίξαν και οι δύο φίλοι. Φίλος Ευθυμής, ευκή κάθε θετικός, αλλά κανόνισε με ο Καραπατάκης, ευκή καρνητικός. Στείλε μας inbox, φίλε το τιμίο που πάτε. Α, Παναγιά μου. Όντως, είναι για να γελά κάποιος. Τα όσα συμβαίνουν κάθε χρόνο είναι... Ακόμα και με τον κορονοϊό, ρε φίλε. Ακόμα και με τον κορονοϊό... Ναι, γιατί ο κορονοϊός επηρεάζει, φίλε. Είχε και εσύ παίχτες έξω λόγω κορονοϊού που ήταν βασικοί. Αν ξέραμε και εμείς το χημείο, μάλλον, κοίταξε, αν δεν τιμωρηθεί η ΑΕΚ, αν δεν τιμωρηθεί η ΑΕΚ και δημιουργηθεί έναν προηγούμενο, μην εκπλαγείς και οι άλλες ομάδες να ξεκινήσουν σιγά σιγά να βρίσκουν χημεία τα οποία βγάλουν τους παίχτες τους αρνητικούς. Διότι στην Κύπρο που ζούμε. στην Κύπρο που ζούμε και σιγά σιγά να βγουν πολλά χημεία. Χάσα και το safe pass. Πρέπει να σου βγάλει ακόμα ένα. Πρέπει να σου βγάλει ένα safe pass για όχι, εξάς σου βγάλει για 16 μήνες. Έτσι να... Λόγω, εγώ στα λάδι νομίζω ο Καραπατάκης να γραφεί στην επιδημιολογική ομάδα. Ένα αυκέννη μαζί με τον κύριο Καραγιάννη. Να μας λέουν τα κρούσματα της ημέρας και τα κρούσματα στην ΑΕΚ. Ήταν 6 θετικοί, εκ των οποίων οι 4 είναι αρνητικοί. Και την επόμενη μέρα να αυκέννουν να δούμε πόσα ήταν λάθος τα κρούσματα. Παναγία μου, Χριστέ μου. Τι ακούμε. Αυκέννη ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ να μας λέει ακρούσματα. Φίλε, μαγάρι αλάμψη αλήθεια, δεν ξέρω. Μαγάρι αλάμψη αλήθεια, αν έγινε κάτι με μπτώ, να κινηθούν νομικά. Δεν έγινε κάτι με μπτώ, να... Ακριβώς. Συνεχίζουμε κανονικά. Η ομάδα δεν έχασε το τρένο. Πρέπει όμως να αποδείξει, αν με ρωτάς. Και πρέπει να έρθουν μεταγραφές. Πρέπει να έρθουν τραυματίες πίσω. Θέλει δουλειά. Θέλει συγκέντρωση στα παιχνίδια. Πολύ συγκέντρωση. Ένα λάθος βλέπεις κοστίζει. Κατά λάθος χάσαμε... Χάσαμε τους πόντους εχθές, μια στιγμή, μια ατυχία. Αυτόν γκολ, μια ατυχία. Μια ατυχία. Θέλει συγκέντρωση. Μα το ποδόσφαιρο. Και στο πρώτη φάση. Μια φάση είναι χάσει τον παίχτη του, φάμε το. Θέλει συγκέντρωση, πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη, πρέπει να αυξηθούν οι επιλογές του προπονητή. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό πρέπει να στηριχτεί η ομάδα. Γιατί κάτι καλό πάει να γίνει. Μπορεί να μην έρθει τίτλος φέτος, μακάρι να έρθει. Μακάρι να έρθει, αλλά δεν έρθει φέτος. Για μένα κάτι καλό φαίνεται στον Απόλλωνα. Να σάσουμε λίγο με τους τραυματισμούς, να κάνουμε έναν αγιασμό, δεν ξέρω. Έτσι να έρθουν πίσω, γίνει που πρέπει να έρθουν πίσω. Φίλος ο Ανδρέας λέει, στο τέλος της ημέρας παράζει τόσες απουσίες και τόσα προβλήματα, οι ομάδες ήταν ίσες και το παιχνίδι χάθηκε από ένα αυτόν γκολ, να μην τα κάνουν όλα τραγικά. Ακριβώς. Εν γίνονται ότι επατήσασαι. Φίλος ο Μιχάλης λέει, μα είναι ένα στριχτή ομάδα, αφού λέουν όλοι τα δικά τους. Φίλε, όλοι πρέπει να σταθούν κοντά στην ομάδα. Και να το πούμε και έτσι δημόσια, ένας από τους λόγους που έκαναμε το podcast για να συζητούμε με τον κόσμο είναι γιατί πρέπει να σταματήσει ούτε η τοξικότητα. Στον Απόλλωνα, αντιστοιχώς, η τοξικότητα σε οστρέφια. Εμείς τώρα που κάνουμε το podcast, θα δούμε ότι γίνεται η δουλειά και ότι περιπέζουμε μας την ουσία. Να το πούμε, δεν κάνουμε το podcast για να γλύφουμε για το. Που η στιγμή που εμείς βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά, πρέπει να στηρίξουμε. Ναι, και να πούμε και ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του. Είναι και πώς την εκφράζεις, είναι και πώς την λες δημόσια, γιατί στο τέλος της ημέρας, παιδιά, εμείς πρέπει να προστατεύσουμε την ομάδα. Όταν η ομάδα δέχεται πόλεμο από εξωγενείς παραγοντές, εάν δεν σταθούμε εμείς κοντά στην ομάδα, να πάρουν στήριξη οι παίχτες μας, ποιος είναι να σταθεί. Εάν τους βάλουμε και εμείς που μέσα,
και βάλει τους και ο κάθε, να μην πω, που έξω. Πού είναι να φτάσουμε δηλαδή, πότε να φτάσουμε στο στόχο που θέλουμε να φτάσουμε. Γιατί ο καθένας στο τέλος πρέπει να δει και ποιος είναι ο ρόλος του. Εμείς είμαστε οπαδοί. Δεν είμαστε προπονητές, ούτε παίχτες. Είναι οπαδοί που είμαστε. Άιστε τους παίχτες και τους προπονητές στη δουλειά τους, στηρίζουμε τους, λέμε τα κοινά που βλέπουμε, σίγουρα. Και τα καλά και τα αρνητικά. Ακριβώς. Και λέει και ο φίλος ο Αδάμος, εξεχάσαμε τι είστε Απολλωνίστας. Ναι, έγιναν όλοι οι τροπιάκηδες και Ευρωπαίοι. Φίλε, να σου πω, περάσαμε σήμερα έξω από το Παφιακό. Και θυμίζει το Παφιακό, το 2004, και την κερκίδα τη γεμάτη, τον κόσμο να είναι για μένα να σώσει την ομάδα. Για μένα, έναν πρωτάθλημα αν έρθει, που είναι άρθει κάποτε, αξίζει σε εκείνους οι οποίοι ήταν για μένα στα δύσκολα. Αν είναι για να πιένουμε μόνο και να στηρίζουμε την ομάδα στο τελευταίο παιχνίδι ή στους τελικούς, ας πω κάτι καλύτερα να πιένουμε. Σίγουρες φορές να εμπίνουν. Η πιο μάγκικη χρονιά για μένα, οι πιο μάγκικες, ήταν η χρονιά του 11, που είμαστε τελευταίοι πάλι, εντάξει, και πήγαμε τελικό κυπέλλου με παίχτες που προηγούμενος προηγουμενητής, και λέμε ότι είναι άχρηστη. Για με δείχνει τσαμπουκά. Για με δείχνεις ότι είσαι μεγάλη ομάδα, που είσαι φανέλα. Για εις τους να προσπαθούν να μας κλέψουν και μας πείθουν ότι δεν είμαστε μεγάλη ομάδα. Ε, μεγάλη ομάδα, η ΑΕΚ Λάρνακας, ενοποιημένη του πεζοπορικού και της ΕΠΑ. Και δεν είμαστε εμείς. Άρα σταθείτε κοντά στην ομάδα, εντάξει, κοντά στην ομάδα ο καθένας ξέρει τι είναι για τον ίδιο ο Απολλωνάς και γιατί είναι Απολλωνίστας. Και είπα το και χτες και θέλω να κλείσουμε με τούτο, ότι το γεγονός ότι ο Απολλωνάς προσπαθεί τίμια να πιάσει εκείνον που δικαιούται και αν μου αξίζει να έρθει το δεύτερο, να έρθει το δεύτερο, σε με κοφτεί ποσός. Εντάξει, ενώ οι άλλοι να προσπαθούν με όλους τους πιθανούς τρόπους να σου γελάσουν, για μένα σαν Απολλωνίστα κάνουν με πάρα πολλά περήφανα. Και αξίζει 10 τίτλους στον το πράγμα. Προτιμώ να έχω 3 πρωταθλήματα και να είναι καθαρά, παρά να έχω 23 και για τα 22 να υπάρχει αφιβολία και να θυμούνται Χαπέσιδες, Σταμάτιδες, Λαζάρου, Βασίλης Δημητρίου και να μπορώ να συνεχίσω όση ώρα 12 απόψε αν θέλετε, με ονόματα. Άρα κοντά στην ομάδα, παιδιά. Κοντά στην ομάδα, ο κόσμος πρέπει να κάνει πάνω για την ομάδα. Και κάτι που λέει ο φίλος ο Γιαννάκης, η κερκιά του Απόλλωνα είναι πολύ φτωχή και αδύνατη. Σίγουρα δεν θα ήταν όπως την θυμούμαστε εμείς και όπως την θέλουμε να είναι. Όμως εκείνοι που πάνε στο γήπεδο πρέπει να στηρίζουν την ομάδα. Αν είναι για να πιένουμε και να μουρμουρούμε, καλύτερα καθόμαστε σπίτι μας και μουρμουρούμε ένας μόνο άλλο. Αντιστοιχώς έχουμε μια νοοτροπία στην Κύπρο που κάποιοι οπαδοί όλων των ομάδων, όχι μόνο του Απολλωνά, πάνε στο γήπεδο για να ξεσπάσουν. Είναι το έμβλημα που πάνε στη φανέλα. Ούτε το όνομα πίσω. Δεν θέλει να λέγεται Γιάνκας, θέλει να γίνεται Μάνκας. Για μένα, εν το έβλεπα στη φανέλα. Να φτιάξει η ομάδα την καταπαχτή και να σηκώνει τρίχας. Τούτονε. Τούτονε. Άρα κοντά στην ομάδα, στηρίξετε τους και ταμείο να κάνουν τον μάιν. Και ταμείο να μας στέλνει να λέει ο καθένας την άποψη του σε κόσμια πλαίσια με αγάπη προς την ομάδα. Και είστε τους να μας πολεμούν. Πολεμούν μας γιατί φοβούνται μας. Είναι πολλά πράγματα. Πολλές φορές στον τρόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολαυστική συζήτηση, παρόλο που η ομάδα έχασε. Ελπίζουμε την επόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα, η ομάδα να κερδίσει τον τέρπι με την Ομόνια. Με την Ομόνια η ώρα 7 είναι Κυριακή. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό βράδυ.